Οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Βαλκανικής στους τομείς βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, των πράσινων πολιτικών και των νέων τεχνολογιών θα συζητηθούν στο 3ο Balkan Forum με θέμα «Η βιώσιμη ανάπτυξη των Βαλκανίων στη μετα-COVID εποχή» που θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Στο φόρουμ που θα φιλοξενηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης θα συμμετάσχουν κρατικοί αξιωματούχοι και εκπρόσωποι θεσμικών οργάνων και επιχειρήσεων των χωρών της Βαλκανικής. Το φόρουμ οργανώνεται με στόχο την αποτύπωση του επίπεδου της οικονομικής, πολιτιστικής, τεχνολογικής, περιβαλλοντικής ζωής στα Βαλκάνια, με στόχο να αναπτυχθούν συνεργασίες για τη βελτίωσή του. Ειδικά φέτος, το θέμα του φόρουμ, η βιώσιμη ανάπτυξη των Βαλκανίων στη μετα-COVID εποχή, έχει ιδιαίτερη σημασία για όλους. Και αυτό γιατί στοχεύει στη διεύρυνση, στην αναβάθμιση της συνεργασίας των χωρών της περιοχής για τη βελτίωση των οικονομικών, πολιτιστικών, τεχνολογικών και πράσινων πολιτικών, σε αυτήν ακριβώς την μεταβατική περίοδο που αφορά το πέρασμα από τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της ζωής όλων. Όπως ανέφερε ο Σταύρος Καλαφάτης, υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης, το φόρουμ στοχεύει στην αποτύπωση του επίπεδου της οικονομικής, πολιτιστικής, τεχνολογικής, περιβαλλοντικής ζωής στα Βαλκάνια με στόχο να αναπτυχθούν συνεργασίες για τη βελτίωσή του. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θέλει τη Θεσσαλονίκη κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας. Τη θέλει παράλληλα να είναι κόμβος διαπεριφερειακής και διεθνούς συνεργασίας. Μια έξυπνη πόλη, ανοιχτή στην ευρύτερη γειτονιά της, μέσα και έξω από τη χώρα. Γι' αυτό και στηρίζονται πρωτοβουλίες αλλά και έργα στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης. Για να διευκολυνθεί αυτός ο ρόλος και να στηριχθούν οι διασυνοριακές συνεργασίες με τους γείτονές μας. Η βελτίωση των υποδομών στους μεθοριακούς μας σταθμούς. Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης και οι εργασίες στον αυτοκινητόδρομο Ε65 που θα συνδέει πλέον τα Γρεβενά με τα Τρίκαλα και από εκεί με την Αθήνα. Οι διαδικασίες που προχωρούν για τη σιδηροδρομική και οδική σύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, αλλά και η βελτίωση του σιδηροδρομικού δικτύου από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης προς Βοράν και η σιδηροδρομική Εγνατία, δείχνουν ότι το ενδιαφέρον της κυβέρνησης είναι έμπρακτο. Ο κύριος Καλαφάτης αναφέρθηκε ενδεικτικά σε έργα τα οποία δείχνουν το έμπρακτο ενδιαφέρον της κυβέρνησης. Ο πρόεδρος Εταιρείας Ίδρυυσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, καθηγητής Άγης Παπαδόπουλος, θα είναι ο συντονιστής στην 4η ενότητα του Balkan Forum με θέμα οι νέες προοπτικές πολιτικές συνοχής και τα αναπτυξιακά έργα για την ενδυνάμωση της διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ των χωρών των Βαλκανίων. Όπως είπε και ο Υπουργός στην εισήγησή του, οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι χώρες της περιοχής μας τα επόμενα χρόνια είναι πολυσύνθετες. Αφορούν επιχειρήσεις, αφορούν διοικητικούς φορείς, αφορούν κράτη και μόνο μέσα από ευρύτερες συνεργασίες, σαν και αυτές που ήδη γνωρίζουμε εδώ και αρκετά χρόνια στην περιοχή, μπορεί κανείς να προχωρήσει μπροστά. Στην 4η θεματική ενότητα του φετινού Balkan Forum θα συζητηθούν ακριβώς τα θέματα που έχουν οι εμπειρίες, οι γνώσεις, οι κατακτήσεις από την έως τώρα συνεργασία όπως αυτή έχει καταγραφεί, αλλά θα συζητηθούν επίσης και το τι μέλη γενέστε στον επόμενο προγραμματικό κύκλο. Οι 4 ενότητες του φόρουμ είναι: πρώτη, διασυνοριακό Green Deal, πράσινη επιχειρηματικότητα, αηφόρος ανάπτυξη, κυκλική οικονομία. Δεύτερη, έξυπνες πρακτικές διασυνοριακής συνεργασίας με τουριστικό αναπτυξιακό αποτύπωμα για τους πολίτες των Βαλκανίων. Τρίτη, ο ρόλος της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη των υποδομών και των δικτύων για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027. Τέταρτη, οι νέες προοπτικές πολιτικές συνοχής και τα αναπτυξιακά εργαλεία για την ενδυνάμωση της διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ των χωρών των Βαλκανίων. Κατά την πρώτη μέρα του φόρουμ, την ανακτήρια ομιλία θα κάνει ο Σταύρος Καλαφάτης. Ενώ θα απευθύνουν χαιρετισμό μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εξωτερικών Μάκης Βορύδης, ο Κώστας Φρακογιάννης, Υπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια και ο Γιώργος Γιοργαντάς, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Παράλληλα με το φόρουμ θα διοργανωθούν συνεδρίες Business to Government τη δεύτερη μέρα του φόρουμ σε 3 θεματικές ενότητες: αναπτυξιακός νόμος, ψηφιακή διακυβέρνηση και πράσινη ανάπτυξη.